Ονομάζομαι Κατσαρούμα Άρθρα. Πριν αρχίσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαλιάρτη, την κυρία Μέλη, την Ορμανωτική Επιτροπή, που μου δείχνουν τη χαρά και τιμή να είμαι σε αυτό το σημείο για να παρουσιάσω μια εργασία που έχουμε κάνει μαζί. Και ευχαριστώ πολύ για την ευρύτερη συνεργασία. Η εργασία έχει να κάνει με κάτι διαφορετικό από όσο μέχρι τώρα έχω δει να έχετε μιλήσει. Έχει να κάνει με τον καρπό της ελιάς και πώς αυτός επιδρά στο επιδερμικό προφίλ υγιών εθελοντών. Αυτό θέλω να το κρατήσετε μέχρι το τέλος αυτής της εργασίας. Δεν είναι άτομα που έχουν υπερχολυστερεμία, δεν έχουν αυξημένα ποσοστά σε κάποια από τις υπερπρωτεΐνες τους, είναι φυσιολογικοί. Θα αρχίσουμε από την ασθένεια για να κατανοήσουμε όλοι περίπου τι γίνεται με τα καρδιακά νοσήματα. Τα καρδιακά νοσήματα είναι πάρα πολύ βασικά η μεγαλύτερη αιτία θανάτου σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή την εποχή που ζούμε σε όλο τον κόσμο. Περίπου 12 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει από καρδιακές νόσους το 2012, εκ των οποίων τα 7 περίπου εκατομμύρια είναι από στεφανιές νόσους. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή στην επιστημονική κοινότητα να δημιουργηθούν φάρμακα που θα μπορούν να προστατεύσουν και να βοηθήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει ήδη βρεθεί, το έχετε δει πάρα πολύ εφόσον όλοι ασχολείστε με το ελαιόλαδο, ότι η υψηλή κατανάλωση λαδιού, ελαιόλαδο, βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση αυτών των συμπτωμάτων και των περιστατικών που εμφανίζουν στεφανιαία νόσου και καρδιακά νοσήματα. Πάρα πολλές εργασίες έχουν γίνει. Όποιος μπει στο διαδίκτυο και ειδικά στο PubMed και σε όλα αυτά τα επιστημονικά περιοδικά θα δει ότι έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με τις πολυφενόλες από τα λάδια, πώς αυτές επηρεάζουν τις καρδιακές νόσους και γενικότερα πώς συμβάλλουν στην καλυτέρευση του επιδημικού προφίλ ασθενών. Όμως τι γίνεται με τις ελιές. Με τις ελιές δεν έχει βρεθεί ακόμα κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε επίπεδο κλινικής μελέτης. Η αθυροσκλήρωση, λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα κάποια πράγματα για την παθοφυσιολογία, για όσους δεν γνωρίζουν. Το λίπος, η χοληστερόλη, είναι κάτι που είναι πολύ θεμητό για τον οργανισμό, βοηθάει στις μεμβράνες των κυττάρων, άρα τη χρειαζόμαστε. Όμως πολλές φορές ο οργανισμός μας χάνει αυτή την ισορροπία. Η χοληστερόλη για να υπάρχει μέσα στο κυκλοφορικό μας σύστημα δεν μπορεί να περάσει μόνη της και δεσμεύεται σε κάποιες πρωτεΐνες, σε λιποπρωτεΐνες. Έτσι έχουμε τις. Έχουμε τις HDL λιποπρωτεΐνες, που είναι και καλή χοληστερόλη όπως όλοι γνωρίζετε, γιατί αυτό τι κάνει, προστατεύει τον οργανισμό μας και τα αγγεία μας από τα λιπίδια που κατακρατούνται με το που εναποτίθεται πάνω σε αυτά και οδηγούν αθυροσκλήρωση. Τι κάνει, τα παίρνει και τα πηγαίνει στο ύπαρ, είναι ο προστάτης μας. Την LDL, η οποία κάνει το αντίθετο, αυτή είναι που θα μεταφέρει από το ύπαρ στα κύτταρα και αυτή είναι που θα περάσει από τα αγγεία και θα αφήσει τα λιπίδια. Την IDL και την VLDL. Να δούμε και λίγο ακριβώς τι γίνεται, γιατί θα σταθούμε στην HDL και στην LDL, γιατί θα το δείτε και από τα αποτελέσματά μας. Έτσι λοιπόν, όταν περνάει η LDL, μπορεί να αναποτεθούν διάφορα λιπίδια πάνω στα αγγεία μας, να δημιουργηθεί μια θερμαντική πλάκα. Έτσι έχουμε μια υγιή, λιγότερο υγιή, αρχίζει να υποτίθεται. Αυτό στενεύει και όταν πάνε να περάσουν τα κύτταρα του αίματος και οι ουσίες και οι πρωτεΐνες του αίματος, μπλοκάρουν και δημιουργούνται όλες αυτές οι ασθένειες. Αυτή τη στιγμή η επιστημονική κοινότητα πιστεύει ότι η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα νοσήματα. Έτσι λοιπόν, το καρδιαγιακό ρίσκο που λέμε, δηλαδή η πιθανότητα κάποιου να εμφανίσει κάποιο καρδιαγιακό νόσημα, το να μπορέσουμε να το εκτιμήσουμε είναι το πιο σημαντικό. Ο πιο κλασικός δείκτης μέχρι στιγμής είναι η LDL. Ο δείκτης που βλέπουμε όλοι όσοι κάνουμε κάποιες εξετάσεις αίματος βιοχημικές και λέμε «Α, έχουμε υψηλή LDL». Αλλά όμως αυτό τελικά δεν είναι αρκετό. Έχουν βρεθεί και άλλοι, έχουν δημιουργηθεί μάλλον μέσα από αυτούς τους δείκτες κάποιοι άλλοι δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως σε άτομα τα οποία δεν έχουν υψηλή χοληστερίνη, αλλά έχουν κάποιο μεσαίο intermediate risk, δηλαδή μια μεσαία κατάσταση πιθανότητας εμφάνισης της νόσου, αλλά και σε άτομα που μέχρι στιγμής μπορεί να έχουν φυσιολογικά επίπεδα σε όλες τις λιποπρωτεΐνες τους και όσο όλα τη χοληστερίνη που λέμε εμείς έτσι απλά, LDL, HDL και ολική χοληστερίνη, αλλά όμως οι λόγοι που έχουν δημιουργηθεί δημιουργούν πρόβλημα και μπορεί να εμφανίσουν μελλοντικά κάποιο καρδιακό νόσημα. Έτσι λοιπόν, αρχικά είναι ο ολικός λόγος της χοληστερίνης προς την HDL, που είναι ένας πολύ βασικός δείκτης, αλλά και η ολική χοληστερόλη προς την LDL, αλλά και η LDL προς HDL παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
Τι γίνεται λοιπόν τώρα με τις ελιές. Έτσι λοιπόν μαζευτήκαμε στο εργαστήριό μας και με τη βοήθεια του κ. Μαγιάτη και αποφασίσαμε να δούμε τι γίνεται με τις ελληνικές ελιές και με τις ελιές γενικότερα. Τρία ερωτήματα είναι τα βασικά που θα έπρεπε να απαντήσουμε. Οι ελιές έχουν επίδραση όπως έχει το ελαιόλαδο και πάρα πολλές μελέτες έχουν δείξει. Έχουν επίδραση στο λιπηδεμικό προφίλ. Ένα δεύτερο κομμάτι, ποιες ελιές, όλες οι ελιές. Και ένα τρίτο κομμάτι, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ουσία από αυτές τις ελιές η οποία τελικά είναι αυτή που βοηθάει και συνεπικουρεί ή επικουρεί ή και ίσως γίνανε η αιτία που δημιουργεί όλο αυτό το αποτέλεσμα, αν υπάρχει. Η πρώτη μας σκέψη ήταν υδροξυπηρεσόλη και όχι τυχαία. Γιατί, όπως ξέρετε και έχουν μιλήσει και προηγούμενοι συνάδελφοι και ερευνητές, είναι ένα φαινολικό συστατικό που υπάρχει στο ελαιόλαδο, δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Η υδροξυπηρεσόλη λοιπόν και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διασφάλισης Τροφίμων έχει ήδη επισημανθεί ότι είναι πιθανόν αυτή η οποία έχει να κάνει, με την προστασία των λιπηδίων που κυκλοφορούν στο αίμα, άρα γι' αυτό τη χρησιμοποίησαμε, γιατί όπως είπαμε νωρίτερα θα γίνει να δούμε τα καρδιαγγειακά και την αθεροσκλήρωση. Και η έρευνά μας αυτή είναι η πρώτη, μικρή μεν, αλλά η πρώτη κλινική μελέτη που έχει γίνει σε καρπό ελιάς. Έτσι λοιπόν, φαντάζομαι ότι τον κύριο Μαγιάτη και την κυρία Μέλη που σα αναγνωρίζετε, μαζευτήκαμε όλοι εμείς επιστήμονες. Έχουμε και έναν συνάδελφο ο οποίος αρνείται τη δημοσιότητα και είναι σε κόμικ. Άρα έχουμε τώρα δύο γιατρούς, δύο βιοχημικούς, ένα κλινικό φαρμακολόγο, ένα βιοστατιστικό και φυσικά, όπως σας είπα και νωρίτερα, τον κύριο Μαγιάτη και την κυρία Μέλη, και αρχίζουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το project. Τι κάναμε. Αρχικά έπρεπε να διαλέξουμε ποιες ελιές θα είναι. 30 τύποι και ποικιλίες ελιών στο εργαστήριο του κ. Μαγιάτη ελέγχθηκαν με τη μέθοδο NMR, ώστε να δούμε τα επίπεδα της υδροξυπηρεσόλης και της τυροσόλης. Δεύτερον, διαλέξαμε θελοντές. Εκεί στην αρχή συζητούσαμε να είναι ασθενείς, να μην είναι, τελικά καταλήξαμε να πάμε στο πιο δύσκολο, να μην έχουν καμία δυσλειτουργία στο λιπηδεμικό τους προφίλ. 22 με 65 χρονών, υγιέστατοι, χωρίς καμία θεραπευτική αγωγή, να λαμβάνουν καμία θεραπευτική αγωγή. Αυτοί όλοι δώσανε informed consent, γιατί εφόσον μιλάμε για μελέτη, μιλάμε ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο αυστηρά, δώσανε μια έγγραφη κατάθεση ότι δέχονται να μπουν στη μελέτη και πήραμε και μια άδεια δεντρολογίας από νοσοκομείο, όπως επιβάλλεται, διότι έγινε λήψη αίματος, από το 401 στρατιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Τι μετρήσαμε, τι θέλαμε να μετρήσουμε και τι μετρήσαμε πραγματικά. Αρχικά στην αρχή, χοληστερίνη, LDL, LDL, τριγλυκερίδια. Θα δείτε παρακάτω, Alt, Ast, Gamma, GT. Είναι στοιχεία που μας δείχνουν αν έχει επηρεαστεί το σηκώτη από αυτή την καθημερινή λήψη της ελιάς, τα οποία θα ήταν χρήσιμα στην πορεία. Αλλά αυτό που αποσκοπούσαμε, επειδή όπως είπαμε ήταν φυσιολογικοί οι εθελοντές, ήταν να δούμε τους λόγους. Αυτούς τους λόγους που μας δείχνουν το ρίσκο. Φυσικά, για να γίνει τεκμηριωμένη μια μελέτη, θα πρέπει να γίνει στατιστική ανάλυση. Μπορεί να βλέπουμε κάποια πράγματα ότι μειώνονται ή αυξάνονται, αλλά σημασία είναι και να είναι και στατιστικά σημαντικά. Έτσι, έχουμε την ημέρα 0. Κανένας δεν έχει πάρει τίποτα. Είναι η μέρα που εμφανίζονται πρώτη φορά και οι 22 εθελοντές τελικά είχαμε περισσότεροι, δύο περισσότερα τις προσδοκίες μας, όπου τους πάρθηκε αίμα για να μπορέσουμε να κάνουμε τους βιοχημικούς από τους δείκτες. 30 μέρες έπαιρναν 5 ελιές καθημερινώς. Αυτό αντιστοιχεί σε 25 μιλιγκραμμ υδροξυπηρεσόλης, η μεριθείος. Στο τέλος των 30 ημερών είναι η day 30, όπου επέστρεψαν και τους ξαναπήραμε στο νοσοκομείο και ξανακάναμε λήψη αίματος. Μετά από 30 μέρες, μετά σταμάτησαν μάλλον για 30 μέρες να λαμβάνουν τις ελιές, ώστε να δούμε τι γίνεται όταν θα το σταματήσουν, αν θα επιστρέψουν τα αποτελέσματα στις προηγούμενες καταστάσεις. Και στις 60 μέρες ξαναπήραμε αίμα και μετρήσαμε πάλι τους δείκτες αυτούς. Έτσι λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα, αλλά δυστυχώς η σκέψη μας ήταν λίγο μπερδεμένη στην αρχή, να το πάμε αλλιώς τώρα. Πρώτα θα πρέπει να πούμε ποιες ελιές, μετά να τις δώσουμε στους ανθρώπους και να δούμε το αποτέλεσμα και μετά να βρούμε ποιο είναι το συστατικό. Ποιες ελιές. 30 ελιές λοιπόν επαμελέτησα και βρέθηκε ότι οι ελιές τύπου Καλαμάτας είναι αυτές που περιέχουν τα περισσότερα ποσοστά υδροξυπηρεσόλης και τυροσόλης. Οι ελιές του εμπορίου έχουν κατά μέσο όρο σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 244 και 134 αντίστοιχα για την υδροξυπηρεσόλη και τυροσόλη Microgram Analamario. Οι Καλαμών έχουν πολλαπλάσιο ποσοστό.
έχουν 1300 μικρογραμμάρια και 560 μακρογραμμάρια. Αυτό σημαίνει ότι 5 ελιές την ημέρα αντιστοιχούσαν σε ημερήσια δόση 25 μίλιγκραμ υδροξυθυροσόλης και 10 μίλιγκραμ θυροσόλης. Αρχικά θα δούμε λοιπόν τώρα μία-μία τις παραμέτρους και μετά θα πάμε στους λόγους. Στην ολική χοληστερίνη δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά. Ούτε αυξήθηκε, ούτε μειώθηκε. Στα τριγλυκερίδια το ίδιο. Ούτε αυξήθηκαν, ούτε μειώθηκαν. Θα σας πω ότι αυτά τα άτομα ήταν, μην ξεχνάμε, υγιείς. Δεν περιμέναμε να δούμε και κάτι σε αυτό. Η HDL όμως, αυτή που είπαμε νωρίτερα ότι είναι προστατευτική και προστατεύει τα υγεία μας, είχε στατιστικά σημαντική διαφορά. Και δεν μας ενδιαφέρει μόνο να είναι στατιστικά σημαντική διαφορά, μας ενδιαφέρει να αυξηθεί. Θα μπορούσε να ήταν και μειωμένη. Εμείς θέλουμε αύξηση και όντως έχουμε αύξηση. Η LDL δεν είχε κάποια διαφορά. Οι δείκτες σχετικά με το ύπαρ, οι οποίοι θα μας δίνανε πληροφορία σαν κάποια, αν οι άνθρωποι αυτοί έχουν επηρεαστεί από την καθημερινή χρήση, δεν είχαν κανένα πρόβλημα, δεν είχαμε καμία αλλαγή, καμία στατιστική σημαντική διαφορά. Και πάμε στους λόγους. Όλοι οι λόγοι είχαν. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Ολική χοληστερόλη προς LDL. Έχουμε αύξηση. Γιατί μειώθηκε η LDL σε σχέση με την ολική. Άρα έχουμε ένα καλό σημείο αναφοράς. Ολική χοληστερόλη προς HDL. Το αντίθετο, μείωση. Γιατί την HDL θέλουμε να είναι στο λόγο περισσότερη. LDL προς HDL. Πάλι μείωση. Γιατί η αναλογία τους, παρόλο που ήταν φυσιολογική σε όλους, η αναλογία τους όμως άλλαξε. Άρα λοιπόν απαντήσαμε και στο ερώτημα. Ναι, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι επηρεάζουν και επηρεάζουν θετικά σε κάθε περίπτωση. Ποια είναι η ουσία. Αυτό δεν το έχουμε τελειώσει ακόμα. Βρισκόμαστε σε μια ακόμα συνέχεια της μελέτης, όπου οι ίδιοι οι εθελοντές αυτοί, με κάποια επεξεργασία που θα γίνει στις ίδιες ακριβώς ελιές, θα γίνει μια εξεργασία στο να μειωθεί τα επίπεδα της σύντροξης θυροσόλης και ήδη οι εθελοντές να ξαναπάρουν ξανά την ίδια ημερήσια ποσότητα και να δούμε τελικά είναι η σύντροξη θυροσόλη η οποία ευθύνεται. Και να μην είναι. Θα σας πω ότι αυτοί οι άνθρωποι πήραν αυτές τις ελιές τύπου καλαμάτας και τους μειώθηκε. Και κάτι άλλο να είναι πάλι από τις ελιές αυτές. Άρα, έχουμε στατιστικά σημαντική μείωση των τριών λόγων που δείχνουν το ρίσκο για την εμφάνιση των καρδιακιακών νοσημάτων, καθώς και της HDL από μόνη της. Φαίνεται λοιπόν ότι η καθημερινή λήψη ελιών, καρπών ελιάς τύπου καλαμάτας βοηθούν θετικά στην βελτίωση του λιπηδεμικού προφίλ των εθελοντών. Αυτό είναι το εργαστήριό μας. Μην ανάψετε τα φώτα, γιατί το πιο σημαντικό είναι να ευχαριστήσω. Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω την στήριξη, την οικονομική, την έχει κάνει το Olympia Awards Competition που βρισκόμαστε και σήμερα εδώ και επίσης την ευγενική χορηγία του κυρίου Ζακελαρόπουλου που είναι ο χορηγός ο οποίος έφερε όλες τις ελιές για να γίνει μελέτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.